Κύριε Υπουργέ, η κοινωνία και οι μαζικοί φορείς της Ικαρίας με επανειλημμένες παρεμβάσεις τους, τις οποίες σας έχουμε γνωστοποιήσει σε προηγούμενη ερώτηση που δεν απαντήθηκε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα πολύ σοβαρά κτηριακά προβλήματα που παρουσιάζει το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου στον Άγιο Κήρυκο. Προβλήματα που δεν είναι βέβαια καινούργια, στην πραγματικότητα συνδέονται με κατασκευαστικές αστοχίες που δεν αντιμετωπίστηκαν ήδη από πριν παραδοθεί το κτίριο στα μέσα της δεκαετίας του 90, αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια και με την υποχρηματοδότηση και και τιμή συντήρηση του κτιρίου, η κατάσταση έχει φτάσει πραγματικά στο απροχώρητο. Μέρος αυτών των προβλημάτων έχει γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προηγούμενα χρόνια με επιμέρους παρεμβάσεις της τοπικής διοίκησης, στο βαθμό που επαρκούσαν και οι ελάχιστοι πόροι που δίνονται για αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, παραμένει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της εισρωής υδάτων από την ταράτσα του κτηρίου, η οποία διαβρώνει τις οροφές όλου του κάτω ορόφου, με σοβαρούς κινδύνους βέβαια για την ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών, για να μην συζητήσουμε βέβαια και για το αν είναι αυτές συνθήκες για να λειτουργεί ένα σχολικό κτίριο. Ήδη η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ικαρίας, σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για να αντιμετωπίσει τα χρόνια και οξυμένα προβλήματα υποχρηματοδότησης που υπήρχαν, είχε καταφέρει να αποσπάσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το ποσό των 200.000 για την εκπόνηση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης του έργου, που δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2018 και συμβασιοποιήθηκε το Φλεβάρι του 2019. Ωστόσο, χρειάστηκε μια συμπληρωματική σύμβαση το 2021 για 54.000 ευρώ, που υποτίθεται παράταση προθεσμίας της περαίωσης των εργασιών ως τον Αύγουστο του 2022. Σήμερα, αν και έχουν παρέλθει όλοι αυτοί οι χρόνοι εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, η κατάσταση του σχολικού κτηρίου παραμένει απογοητευτική. Τα προβλήματα μένουν και διωγγώνονται όλο αυτό το καιρό και βέβαια είναι μια κατάσταση που αποτυπώνει, αν θέλετε, μια φωτογραφία της πολιτικής της χρόνιας υποχρηματοδότησης της παιδείας, της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κράτος στην τοπική διοίκηση με ελάχιστα κονδύλια για να αναγερθούν και να συντηρηθούν τα σχολεία που ακολουθήσατε πιστά τόσο εσείς όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση. Σας ρωτάμε λοιπόν ποια μέτρα θα πάρετε προκειμένου να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί στατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να παρασκευθούν πιστοποιητικά καταλληλότητες για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και βέβαια για να δοθεί άμεσα έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα που παραμένουν και αυτή η αποκατάσταση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των κτηρίων και την αντισεισμική τους προστασία σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και όχι βέβαια με τα γνωστά μπαλώματα που ακολουθείτε. Πράγματι, το ζήτημα της σχολικής στέγησης είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αφορά τους μαθητές μας φυσικά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά και δείχνει την ευαισθησία της κοινωνίας μας απάνω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και η κυβέρνηση είναι για πρώτη φορά που στο Υπουργείο Εσωτερικών είχε προβλέψει ένα κονδύλι πολύ σημαντικό μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για τον προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των σχολείων μας. Όπως όμως γνωρίζετε, το ζήτημα της σχολικής στέγης, η συντήρηση και η επισκευή των κτηρίων αυτών που στεγάζουν τα παιδιά μας και τα μαθήματά τους είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Και το άρθρο 75 του νόμου 1894 του 1990 προβλέπει αυτό το ζήτημα σε συνδυασμό με το νόμο 3463 του 2006, όπως και το Σύνταγμά μας προβλέπει το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, η κύρια αρμοδιότητα εδώ είναι του Δήμου. Καταθέτω στα πρακτικά τις ενέργειες που έχει κάνει για το συγκεκριμένο σχολείο που έχει ρωτήσει η κυρία Βουλευτής και θα σας πω ότι συγκεκριμένα και συνοπτικά το έργο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Γυμνασίου Λυκείου Αγίου Κυρικού αρχικού προπολογισμού 200.000 ευρώ» που δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 30 Οκτώβου του 2018 και συμβασιοποιήθηκε στις 4 Δευτέρου του 2019, συμπληρώθηκε με νέα σύμβαση ύψους 54.613 ευρώ στις 19 Δεκάτου του 2021 και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτώβου του 2022. Αυτό που αναμένεται είναι επιδιόρθωση από τον εργολάβο τυχών αστοχιών που έχουν γίνει στο έργο, όπως μας ενημερώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Συμπληρωματικά με αυτό, ο Δήμος Ικαρίας από τις 7 Μαρτίου 2023 έχει προχωρήσει σε σύμβαση με ιδιώτη πολιτικό μηχανικό προκειμένου να πραγματοποιηθούν στατικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα. Αυτές οι αρμοδιότητες του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν κάνει τις ενέργειές τους και εμείς συμπληρωματικά ως κυβέρνηση προσφέρουμε πόρους στην αυτοδιοίκηση για να κάνει τη δουλειά της. Συγκεκριμένα, έχει υποχρεωθεί ο Δήμος Ικαρίας με το ποσό των 425.370 ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων του έτους 2022 και το ίδιο ποσό αναμένεται μέσα στο 2023. Επίσης, επειδή είναι ένας μικρός νησιωτικός Δήμος, ο Δήμος Ικαρίας έχει υποχρεωθεί με 283.300 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπόν γενικών δαπανών του, καθώς και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Τρίτον, ειδικά για την επισκήπη και συντήρηση σχολικών κτηρίων, ο Δήμος έχει υποχρεωθεί το 2022 με 25.500 ευρώ και το ίδιο ποσό θα λάβει και το 2023. Τέταρτον, από το πρόγραμμα ενίσχυσης Φιλόδημος 2, ο Δήμος έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 516.500 ευρώ σε σχετικές με την παιδεία προσκλήσεις. Επομένως, έχουμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις προς το Δήμο. Οι επίσης εκτριακές υποδομές ΑΕ είναι έτοιμοι να συνδράμει το Δήμο σε οποιαδήποτε συνδρομή αυτή απαιτείται από την τεχνική του υπηρεσία. Και επιφυλάσσομαι, κυρία Πρόεδρε, στη δευτερολογία μου να τοποθετηθώ για τα ευρύτερα θέματα προσεισμικού ελέγχου που του ανέφερε η κυρία Κομνινάκα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, νομίζω αναγνωρίζετε κι εσείς ότι η κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα, δεν ξέρω αν έχετε δει τις εικόνες που έχουμε καταθέσει, θα τις καταθέσω και στη συνέχεια στα πρακτικά, πραγματικά εκπέμπει σως και δεν επιτρέπει, αν θέλετε, να συνεχίζεται αυτό το πινκ-πονκ των ευθυνών μεταξύ του κράτους και των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε βέβαια χωρά άλλης αναβολής η επισκευή του κτηρίου. Δεν ακούσαμε ούτε τώρα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα κατά τα οποία πρόκειται πραγματικά να αποκατασταθούν οι πολύ σοβαρές βλάβες. Και σας το λέω γιατί οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαλυπτικές. Θα καταθέσω στα πρακτικά. Μιλάμε εδώ για αίθουσα που υποτίθεται θα ήταν το κλειστό γυμναστήριο του κτηρίου που χάσκουν σωληνώσεις και τρέχουν νερά από την τουαλέτα στην αίθουσα αυτή. Η αίθουσα της βιβλιοθήκης που είναι με πεσμένους τους οβάδες και φέρνουν το τσιμέντο και τα σίδερα πάνω από τα βιβλία και η υγρασία βέβαια που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα για βιβλιοθήκη. Μιλάμε για κολόνες στο σχολείο που έχουν πέσει σοβάδες και φαίνονται τα σίδερα. Σε αυτούς τους χώρους καλούνται να κάνουν μάθημα οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου στον Άγιο Κήρυκο και σας ρωτάμε με την αρμοδιότητα που έχετε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης αν είναι αυτές συνθήκες για να γίνεται διδασκαλία 9/2023. Επίσης, και ξέρετε, δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή η μετάθεση ευθυνών γιατί ιδιαίτερα στο νομό, σε αυτό το νομό έχουμε θρηνήσει ήδη δύο μαθητές στη Σάμμο από αντίστοιχη μετάθεση ευθυνών όταν βλέπανε τα μισογκρεμισμένα κτίρια να χάσκουν και έπρεπε να φτάσει ο σεισμός να θρηνήσουμε τα θύματα για να αρχίσουν να πάρθουν μέτρα για να κατεδαφιστούν τα κατάλληλα κτίρια. Άρα δεν μπορεί να περιμένουμε να έρθει το έγκλημα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολική στέγη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και σας αναφέρω, οι επιστολές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι πραγματικά αποκαλυπτικές. Μιλάνε για αίθουσες που υπάρχουν και κρέμονται σωληνώσεις. Τα λύματα των τουαλετών και η υγρασία βγαίνουν σε αυτή την αίθουσα. Στις κολόνες βγαίνουν τα σίδερα. Μιλάμε για καταστάσεις, αν όχι τουλάχιστον τριτοκοσμικές. Και επειδή αναφερθήκατε και στα κονδύλια που δίνει το Υπουργείο για την αποκατάσταση της σχολικής στέγης. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν και σε πολλά άλλα δυστυχώς σχολικά κτίρια στην Ικαρία, το 2017 που είχαν γίνει κινητοποίηση από την τότε Δημοτική Αρχή, τότε τα χρήματα που δίνονταν για την συντήρηση των κτιρίων ήταν περίπου 15.600 ευρώ και οι ανάγκες για να αντιμετωπιστούν τότε, το 2017 και όχι με τις σημερινές τιμές της ακρίβειας, για να αντιμετωπιστούν η συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων έφτανε περίπου τις 500.000 ευρώ. Για τέτοια απόκληση μιλάμε στα ποσά. Και σήμερα, 5 χρόνια μετά, αναφερθήκατε κι εσείς ο ίδιος ότι η ετήσια επιδότηση που δίνεται για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων είναι μόλις 25.500 ευρώ.
για πόσα σχολικά κτίρια, για να αποκατασταθεί ποιο μέρος όλης της απαραίτητης συντήρησης των υποδομών. Άρα, πίσω από αυτή την πολιτική που συνεχίζεται να παραπέμπονται αρμοδιότητες και ευθύνες του κράτους, γιατί τέτοιες θα έπρεπε να είναι η συντήρηση των σχολικών κτηρίων, όπως και η ίδια το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το να μπορεί εύρυθμα να συνεχίζει και να λειτουργεί, που αμφιβάλλουμε αν μπορεί πράγματι να γίνεται σήμερα στις συνθήκες που σας περιέγραψα. Μεταθέτεται ευθύνες στην τοπική διοίκηση, χωρίς βέβαια παράλληλα να τους δίνεται και τους κατάλληλους πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ανάγκες. Άρα λοιπόν σας λέμε ότι δεν μπορείτε, ότι αυτή τη στιγμή, αν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα του Αγίου Κήρυκου, αναλαμβάνεται την ευθύνη στην καλύτερη περίπτωση ενός τραυματισμού, για να μην μιλήσουμε για πιο τραγικές καταστάσεις, και βέβαια δεν μπορεί πάλι να βγαίνετε εκ των υστέρων και να λέτε ότι δεν γνωρίζατε. Είναι γνωστές οι συνθήκες, πρέπει να παρέμβετε άμεσα και να λυθούν τα προβλήματα, να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια και βέβαια να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο που θα μπορέσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδιαίτερες αυτές τις ακριτικές περιοχές.